Σπύρα που διακινούσε μεγάλε ποσότητε λαθρέων καπνικών προϊόντων σε ολόκληρη την Αχαία εξαρθρώθηκε στην Πάτρα. Συνολικά συνελήθησαν 9 άτομα. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν περισσότερα από 75.000 πακέτα και συσκευασίε λαθρέων καπνικών προϊόντων, καθώς και 63.000 ευρώ, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί και το παράνομο περιουσιακό όφελος από την δράση των συλληφθέντων ξεπερνούν σύμφωνα με την αστυνομία το 1.100.000 ευρώ. Από τι έρευνε των αστυνομικών τη Ασφάλεια Πατρών προέκυψε ότι από τον περασμένο Φεβρουάριο τα μέλη τη Πύρα, πέραν από τι ποσότητε των καπνικών προϊόντων που κατασχέθηκαν, είχαν πωλήσει τουλάχιστον 141.900 πακέτα λαθρέων τσιγάρων και 365 συσκευασίε λαθρέου καπνού των 50 γραμμαρίων. Μουσική Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη τη Πύρα διακινούσαν συστηματικά λαθρέα καπνικά προϊόντα σε καφέ και λαϊκέ αγορέ τη Επιπλέον, τα αρχηγικά μέλη της πύρας λειτουργούσαν σύμφωνα πάντα με τις αρχές επιχειρήσεις βιτρίνες, στερουμένων φυσικών καταστημάτων ή γραφείων που χρησιμοποιούσαν ως μέσα νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων από τις παραπάνω δραστηριότητες. Ακόμα, κάποια από τα μέλη της πύρας μέσω καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρούσαν όπως καφετέριες, νομιμοποιούσαν τα παράνομα έσοδα τα οποία διέθεταν μεταξύ άλλων και για αγορές ή χρήσεις πολυτέλων αυτοκινήτων. Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια, στις αποθήκες, στα καταστήματα και στα αυτοκίνητα των εμπλεκομένων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων 75.653 πακέτα και συσκευασίες λαθρέων καπνικών προϊόντων, καθώς και 63.260 ευρώ.